Ότι όντως αντιλαμβάνονται ότι με την εκστρατεία φόβου και την κινδυνολογία δεν μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό και προσπαθούν τώρα να επανέλθουν σε μια ατζέντα η οποία θυμίζει Ζάπια 2 και τις εκλογές του πριν το 2012. Να προσπαθήσουν να ξανακοροϊδέψουν τον κόσμο. Και αυτό που είπε ο κ. Καλαφάτη σε σχέση με την αλήθεια δεν ισχύει. Νομίζω ότι επαναλαμβάνουν μια λογική ψεμάτων και τώρα και μου θυμίζει και ένα στίχο και όμως του Αγγίνου. Όμως φόβο λένε ότι προκαλεί και δική σας ατζέντα. Ναι, λέω ότι σε σχέση με το τι έννοιες έχουν οι λέξεις, γιατί μου θυμίζει λέει, ένα στίχο του Αλκίνου Ιωαννίδη με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να πιστέψεις. Εμείς θέλουμε να ντύσουμε τις λέξεις με αλήθεια. Και γι' αυτό το λέω ότι αξιοπρέπεια, δημοκρατία, δικαιοσύνη και ένα πρόγραμμα ελπίδας, το οποίο δεν το κάνουμε τις τελευταίες μέρες, αλλά εδώ και 2 χρόνια, είναι το δικό μας σχέδιο. Άρα σε αυτό θα κριθούμε εμείς. Στο τι είπαμε μέχρι τώρα, στο σχέδιό μας για την επόμενη μέρα και ως προς τους δανειστές έχουμε επαναλάβει. Κύριε Στάκη, θα κριθείτε με το αν αυτά που έχετε εξαγγείλει είναι εφαρμόσιμα, αν γίνεται κυβέρνηση και ρεαλιστικά. Προφανώς. Επειδή ο κόσμος δεν έχει αντοχές, το γνωρίζετε και οι δυο σας. Απολύτως. Πρέπει την επόμενη μέρα να κάνετε πράξη στο πρόγραμμα το οποίο. Συμφωνούμε. Γι' αυτό έχουμε δύο πράγματα, είναι δύο πυλώνες. Πολύ συγκεκριμένα θέλω να μου πείτε. Με τους δανειστές, επειδή ακούω πάρα πολλά και από προφανώς γιατί ο καθένας έχει και την άποψή του. Θα βάλετε εσείς τους όρους διαπραγμάτευσης ή θα υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που έκανε η Δημοκρατία. Και αν ισχύει μέχρι τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Μία άποψη έχουμε και ένα πρόγραμμα έχουμε καταθέσει. Αυτό στηρίζεται σε δύο άξονες. Πρώτον είναι το πρόγραμμα που καταθέσαμε στη Θεσσαλονίκη, που αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση. Επανεκκινεί την οικονομία. Είστε υποψήφιος και είμαστε και γνωστοί. Προφανώς. Όχι, λέω, επανεκκινεί την οικονομία και δημιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη μέρα. Και αυτό είναι ανεξάρτητο από τη διαπραγμάτευση την οποία εμείς την επόμενη μέρα θέλουμε να κάνουμε για το ζήτημα του χρέους. Και σε αυτό το ζήτημα. Και σε αυτό το ζήτημα. Όχι, δικαιολογείται. Αρκετά δισεκατομμύρια τα οποία δεν λέτε. Δικαιολογείται 100% κύριε Καλαφάτη, τα 12 δις έχουμε πει ακριβώς όπου θα τα πάρουμε. Και ως προς το θέμα το οποίο με ρωτήσατε, επαναλαμβάνω και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα και υπάρχουν και πολλές φωνές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που λένε ότι το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο, αλλά και υπάρχει και ένα γενικότερο ζήτημα χρέους σε όλη την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να διεθνοποιήσουμε τη συζήτηση για το χρέος. Θέλουμε να κάνουμε μια διάσκεψη ευρωπαϊκή για το χρέος. Και ακριβώς αυτό το πλαίσιο. Το γήπεδο είναι εδώ μπροστά. Και ακριβώς αυτό το πλαίσιο θα διαπραγματευτούμε. Δεν έκανα σαφή την ερώτησή μου. Μάλλον και θα ήθελα να σας αφήσω. Σας ρωτάω αν αυτή η δίμηνη παράταση που έχει δοθεί στην. Που πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν από τη στιγμή που θα γίνετε εσείς κυβέρνηση ισχύει η δίμηνη παράταση, υπάρχει εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητήσετε παραπάνω παράταση. Ναι, κατάλαβα. Θέλω να καταλάβω. Ή αν δεν ισχύει. Αυτό. Αυτή τη στιγμή η ερώτηση που μου κάνετε είναι με τα σημερινά δεδομένα. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, μάλλον την προηγούμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και τη συμφωνία που είχε κάνει με τους δανειστές. Ναι. Μια καινούρια κυβέρνηση θα αναπτύξει μια καινούρια δυναμική και την επόμενη μέρα θα υπάρξει μια καινούρια διαπραγμάτευση. Δεν νομίζω ότι θα ισχύσουν τα ίδια χρονικά όρια. Θα υπάρξει ενδεχομένως μια καινούρια διαδικασία που θα μπει στο τραπέζι για διαπραγματεύσεις. Υποχρεώσεις χώρα όμως τρέχουν. Οι υποχρεώσεις για το Μάρτιο πρέπει να πληρώσουμε κάποια δισεκατομμύρια. Ο χρόνος είναι κάτι σχετικό. Ενώ ότι. Όχι στην πραγματική πολιτική και σε αυτή τη φάση δεν είναι καθόλου σχετικό. Είναι πολύ συγκεκριμένη έννοια. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις της χώρας που πρέπει να πληρωθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Να με συγχωρήσετε. Γιατί αυτό είναι θεωρητικό. Όπως και το θέμα της ελπίδας είναι πολύ θεωρητικό. Το 2012 ήταν να δοθεί μια δόση το Μάιο και δόθηκε 7 μήνες μετά. Άρα θέλω να σας πω ότι το ζήτημα του χρόνου και το τι μπορεί να συμβεί είναι εντελώς διαφορετικό σε νέες συνθήκες. Που έπρεπε να δοθεί. Εδώ μιλάμε για υποχρεώσεις της χώρας που πρέπει να πληρωθούν. Άρα και το ανάποδο. Αυτό σας λέω. Άρα με αυτή την έννοια θα σας λέω. Θα υπάρξει μια καινούρια δυναμική με μια καινούρια κυβέρνηση. Άρα θα ξαναμπούν τα πράγματα στο τραπέζι. Όσο είναι, αυτή η διαδικασία, ναι. Θα πληρώσετε τους στόχους και το χρεολύσια. Υπάρχουν εδώ πέρα συγκεκριμένες απόψεις. Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ναι. Στελέχη υψηλού επίπεδου του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ναι. Για την κοινωνική ρήτρα, για τη ρήτρα ανάπτυξης. Και εφόσον γίνεται, όσο διαρκεί αυτή η συζήτηση, είμαστε κάθετοι. Δεν θα πληρώσουμε τόκους και χρεολύσια. Αφήστε να σας πω εγώ. Αν δεν κάνω λάθος. Ή πως θα τα πληρώσουν τα ομόλογα. Αφήστε να σας πω. Ναι. Άρα λέω. Απλώς ο τράπεζος της Ελλάδος σήμερα επανήλθε και είπε ότι δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία. Μα δεν μπορεί. Τίποτα δεν είναι απλό. Εμείς δεν λέμε ότι είναι απλές οι διαδικασίες. Εμείς λέμε ότι θα αλλάξουμε όμως τις διαδικασίες. Γιατί η διαδικασία που ξέραμε μέχρι τώρα με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση οδηγεί
στην καταστροφή. Είναι δεδομένο, δεν αλλάζει κάτι. Σε αυτέ τι μέρε έχουμε εκλογές, πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος ξέρει ότι με μια καινούργια κυβέρνηση θα υπάρξει διαπραγμάτευση επί του πραγματικού και όχι επί του θεωρητικού. Γιατί έχουμε μια διαφορετική πολιτική. Ως προς αυτά που είπατε, τα ανέφερε και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του για αποπληρωμή κάποιων τόκων. Κύριε Σταϊκό, με συγχωρείτε. Η διαπραγμάτευση πραγματική που λέτε σημαίνει ακόμη και μονομερείς ενέργειες. Δηλαδή πάτε εκεί, διαπραγμάτευση. Όχι, λένε οι δανειστές. Πάμε σε μονομερείς ενέργειες. Η διαπραγμάτευση σημαίνει ότι θα κάτσουν στο τραπέζι οι δανειστές, οι εταίροι, να το, όχι με το ζόρι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας, στην Ευρωζώνη μας, όλοι μαζί, ισότιμοι εταίροι, δεν υπάρχουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, θα ήθελα να σας πληροφορήσω. Και άρα, από αυτή την έννοια, θα γίνει μια καινούργια κουβέντα για το ζήτημα του χρέους. Και όσο διαρκεί αυτή η συζήτηση για διαπραγμάτευση του χρέους, το πρόγραμμα το οποίο έχουμε εξαγγείλει στην Θεσσαλονίκη ακέραιο, θα ισχύσει και θα είναι και τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα υλοποιήσουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα